Θυμάμαι έτσι, νεαρός ήμουνα τότε βεβαίως, νεαρός δικηγόρος το 1981, κύριε Ευθυμίου, όταν πράγματι υπήρχε και τότε μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Αναφερθήκατε στον Οκτώβριο του 1981. Τότε γίνονται τα Ακριβώς. Και μάλιστα θυμάμαι, είχα διοριστεί ως δικαστικός αντιπρόσωπος, νεαρός δικηγόρος στην Κρήτη, στο Λασίθι. Καταλαβαίνετε, και αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, το Πασόκ είχε πάρει κάπου 70%, κάτι τέτοια ποσοστά. Και ξεκίνησε τότε η μεγάλη αισιοδοξία, το λέω, όχι για να κάνω έτσι συγκρίσεις, αλλά μια που κάνατε ιστορικές αναφορές. Και που. Πού έφτασε αυτή η αισιοδοξία του 1981, πού μας πήγε, πού μας πήγαν τα χρέη, τα συσσωρευμένα της δεκαετίας του 1980, πού μας πήγαν τα ποσοστά της ανεργίας από το 3% που εκτινάχτηκε. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν κάνουμε τέτοιες ιστορικές αναφορές, να μην μένουμε μόνο στην εικόνα, να βλέπουμε και ποια είναι η ουσία. Και η ουσία της 20ετούς διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, και επαναλαμβάνω, το λέω επειδή γίνανε αναφορές από τους εκλεκτούς συνδετημόνες του τραπεζιού, ότι δεν μας πήγε και πάρα πολύ καλά. Θυμάστε τι επισόρευσε η 20ετία του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ευθυμίου, κάνατε, αγαπητέ Πέτρο Ευθυμίου, κάνατε τους φτωχούς φτωχότερους. Η 20ετία του σοσιαλισμού.